Ύμνου Συφένιν, εργόδες εστίν. Μια νοσταλγική περιπλάνηση σε βυζαντινούς δρόμους της απαράμιλης ψαλτικής τέχνης. Αναδρομή ύφους και ήθους πάνω σε ψυχής ήχους. Επιμέλεια, παρουσίαση, Παναγιώτης Γαλάνης. Ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Η εκπομπή Ύμνους Συφένιν, εργόδες εστί, είναι μαζί σας για μια ακόμη φορά με πολλούς ύμνους και για την γνωστή μας αναδρομή ύφους και ήθους πάνω σε ψυχής ήχους στα περασμένα ψαλτικά χρόνια. Όπως καταλάβατε, είμαστε μια μουσική εκπομπή που ασχολείται με τη μουσική των Αγγέλων, τη βυζαντινή μας μουσική. Υπάρχει μια διαδικτυακή τοποθεσία της εκπομπής που μπορείτε να επισκέπτεστε πληκτρολογώντας τον τίτλο της εκπομπής Ύμνους Συφένιν. Την επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής έχει ο Παναγιώτης Γαλάνης. Πλησιάζει η εορτή του Αγίου Δημητρίου και θα το καταλάβατε ίσως και από το απολυτίκιο που ακούστηκε νωρίτερα κατά την εισαγωγή μας στην εκπομπή και τα μέλη μας θα περιστραφούν γύρω από αυτή την εορτή, αλλά και φυσικά στον ήχο τον τρίτο που δεσπόζει την Κυριακή που μας έρχεται, από σημαντικές, μεγαλόπρεπες, αλλά πάντα σεμνές εκτελέσεις. Ας μην καθυστερούμε λοιπόν και ας περάσουμε να ακούσουμε στη χειρά του Εσπερινού του Αγίου Δημητρίου, καθώς και το δοξαστικό από τον Θρασίβουλο Στανίτσα. Απολαύστε. Εάν ονομίας παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, της υποστήσετε, ότι παραδοσί ο ηλασμός εσύ, ότου παραδόξου θαύματος εν ουρανό και εν γη, αγαλία μας ημερών, εν Δημήτρη φύγασε, Δημήτριο του μάρτυρος. Εκ των αγγέλων επένησε πέτε,
Ενίθε τον Κύριο πάντα τα έθνη, επενέσατε αυτόν πάντες οι λαοί, πάρτι στο πάθος λοιμούμενος, το ζωή πόρον Χριστού, παρακτού την ενέργειαν, των θαυμάτων ηλίπας, αρθλοφόρε Δημήτριε, και δια σώλη τους υπροσδέχοντας όλων κυβήλων ακουδριόμενος έχων ευαρεστών παρησίαν έδοξε προς τον Χριστόν ο γενήν παρήταξε δόξη σπηρούμενος. Oh,
Σύμβουλος Τανίτσας μας απέδωσε τα στοιχειρά του Εσπερνιού του Αγίου Δημητρίου καθώς και το δοξαστικό. Συντροφιά μας πάντα αυτή τη χρονιά, όπως έχουμε πει, ο Γέροντας Παΐσιος. Γέροντα, με δυσκολεύει μια αδερφή. Ξέρεις τι γίνεται? Πολλοί βλέπουν σε τι τους δυσκολεύουν οι άλλοι και όχι σε τι δυσκολεύουν εκείνοι τους άλλους. Απαιτήσεις έχουν μόνο από τους άλλους, όχι από τον εαυτό τους. Η λογική όμως της πνευματικής ζωής είναι να εξετάζεις σε τι δυσκολεύεις εσύ τους άλλους και όχι σε τι σε δυσκολεύουν οι άλλοι. Να βλέπεις τι αναπαύει τον άλλον και όχι τι αναπαύει εσένα. Για ανάπαυση ήρθαμε σε αυτή τη ζωή, για βόλεμα. Σε αυτόν τον κόσμο δεν ήρθαμε για να καλοπεράσουμε, ήρθαμε να ξεσκονιστούμε και να ετοιμαστούμε για την άλλη ζωή. Αν σκεφτόμαστε μόνο τον εαυτό μας και κάνουμε μόνο αυτό που αναπαύει εμάς, θέλουμε μετά να μας σκέφτονται οι άλλοι. Θέλουμε όλοι να μας εξυπηρετούν. Θέλουμε όλοι να μας βοηθούν. Συνέχεια δηλαδή θέλουμε και καταλήγουμε στο βόλεμο του εαυτού μας. Εμένα έτσι με βολεύει. Ο ένας εμένα, αλλιώς με βολεύει ο άλλος και τελικά ο καθένας αναπαύεται σε αυτό που τον βολεύει. Αλλά ανάπαυση δεν βρίσκει. Γιατί η πραγματική ανάπαυση έρχεται από την ανάπαυση του άλλου. Θα περάσουμε να ακούσουμε μέλη του όρθρου, του τρίτου ήχου, Θεός Κύριος, απολυτική ακαθίσματα, αναβαθμούς και ίσως λίγο κανόνα, αν προλάβουμε, από τον Λυκούργο Πετρίδη. Αμήν, Θεός Κύριος και πεφανέν ημίν, ευλογημένος αερχόμενος εν ονόματι Κυρίων. Ευχαριστώ τα ουρανία, αγκαλία στο τα επίδια, ότι επίσε κράτος εν βραχιονία το Κύριος επάτησε. Ελίτ
πρόσφατο ημάς εκ χωράς ως ενέ αυτό αν με γέννησεν, ουκέ τη θάνατε κυριεύεις, ο καρτών όλο δεσπότης, το κράτος σου κατέλησεν. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, την ωραιότητα της παρθενής, ο καβρί κατά πλαγής εγώ ασύ Θεοτόκε ποιασύ εγκόμιον προς αγάγω επάξιον τι δε ονομάσωσεν απορώ και εξίσταμε δύο ως προσετάγην γνώση δόξα Πατρί και Υιό και Αγίον Πνεύματι, το ακατάληπτον ότι σταυρώσεως και ανεγίνευτον ότι σε γέσεως θεολογούμενη πιστή απόρριτον μυστήριον σήμερον με δεδείτε δύο και ευχαρίστος γραμμάζομαι δόξα Χριστέ τη Αναστάση σου. Την εκμαλωσία σιώς η εξήλω εκ Βαβυλώνος καμέ κομματών ρόζα είναι της ολόγης. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αγίω Πνεύματι, πάσα ακαθοδορία, ως Πατρί και Υιό συναστράφη, ενώ τα πάντα ζει και στο πνεύμα τη η αφήτωση το Χριστό ως Πατρί η Άγιοι πάντοτε εισή. Υποπούμενοι των Κύριων μακάρι κρύβος βαδιούνται των εντολών άγονται ζωηρών καρπαν καρπία. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιο Πνεύματι, ο πας πλούτος της δόξης, εξού χάρις και ζωή πάση τη κτήση, συμπατρίγα. Είναι ότι Κύριος εμασίδευσε και γαρκατόρθωσε την οικουμένη
Έθνες είναι ότι Κύριος εβασίλευσε και γαν κατόρθωσε την οικουμένη ή της τους αλεφθήσετε. Όταν είδα τα πόλεμε μαρτυρίο εις μία συναγωγή συναδρίσας και θεμών πάλασαν Ισραήλοι τη λόγ, ούτως ο Θεός ημών έδωσας μένος υπάρχει. Αυτό μόνο άσομεν ότι δε δόξαλε. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε, νικητής τροπεύχος κατά θανάτου αθάνατος δε δικός αν δε δίκτη αθλητής αρπαγάν εξηχωμένη λαβών ούτως ο Θεός ημών και συμπλακής το τυράννο πάντα συνανέστησεν ότι δε δόξασε. Ακούσαμε από τον Λιγούργο Πετρίδη «Θεός Κύριος, καθίσματα, αναβαθμούς και κανόνα» από τον Αναστάση Μόρθρο του Τρίτου Ήχου. Και συνεχίζουμε. Τι φταίει, Γέροντα, που δεν είμαι πάντοτε ειρηνική? Δεν ελευθερώθηκες από τον εαυτό σου. Είσαι σκλάβα στον παλαιό σου άνθρωπο. Κοίταξε να πετάξεις τον εαυτό σου, γιατί αν δεν πετάξεις τον εαυτό σου, θα σε πετάξει αυτός. Όποιος έχει φιλαυτία δεν μπορεί να έχει ανάπαυση, ειρήνη ψυχής, γιατί δεν είναι εσωτερικά ελεύθερος. Είναι σαν τη χελώνα και το περπάτημά του είναι σαν της χελώνας. Βγάζει ελεύθερα το κεφάλι της η χελώνα, τον περισσότερο καιρό μένει κλεισμένη στο καβούκι της. Νομίζω, Γέροντα, ότι θεωρητικά πιάνω τον εαυτό μου στην πράξη, όμως η εφαρμογή είναι δύσκολη. Εκεί ζορίζεται ο παλαιός άνθρωπος. Αν όμως δεν ζωρίσουμε φιλότιμα τον παλαιό μας άνθρωπο, θα μας ανατινιάξει η πνευματική μας υποδομή. Ας περάσουμε να ακούσουμε για τη συνέχεια ένους του Τρίτου Ήχου και δύο στοιχερά αυτών από την εκδήλωση που είχε λάβει μέρος ο Σύνδεσμος Ιεροψαλτών Αργολίδος στα Νικοδήμια στην Άξο τον Ιούλιο του 2009. Απολαύστε τους.
η χοροδία του Συνδέσμου Ιεροψατών Αργολίδος, Ιάκωβος Ναυτιλιώτης, με χωράρχη τον κύριο Καραγιάννη, μας απέδωσε τους ένους του τρίτου ήχου και δύο στοιχειρά αυτών από τα Νικοδήμια στην Άξο το 2009, όπου είχαν λάβει μέρος στις εορταστικές αυτές εκδηλώσεις. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σας ενημερώσουμε ότι ακούτε την εκπομπή Ύμνους Υφαίνιν, Εργόδες Εστίν, μια μουσική εκπομπή που ασχολείται με τη μουσική των Αγγέλων, τη βυζαντινή μας μουσική και όχι μόνο. Υπάρχει και μια διαδικτυακή τοποθεσία της εκπομπής που θα την βρείτε αν πληκτρολογήσετε σε οποιαδήποτε μηχανή αναζήτηση στον τίτλο της εκπομπής Ύμνους Υφαίνιν, Εργόδες Εστίν. Την επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής έχει ο Παναγιώτης Γαλάνης. Γέροντα, πως είναι η κόλαση, θα σου πω μια ιστορία που είχα ακούσει. Κάποτε ένας απλός άνθρωπος παρακαλούσε το Θεό να του δείξει πως είναι ο παράδεισος και η κόλαση. Ένα βράδυ λοιπόν στον ύπνο του άκουσε μια φωνή να του λέει: «Έλα να σου δείξω την κόλαση». Βρέθηκε τότε σε ένα δωμάτιο όπου πολλοί άνθρωποι κάθονται γύρω από ένα τραπέζι και στη μέση ήταν μια κατσαρόλα γεμάτη φαγητό. Όλοι όμως οι άνθρωποι ήταν πεινασμένοι, γιατί δεν μπορούσαν να φάνε. Στα χέρια τους κρατούσαν από μια μακριά κουτάλα. Έπαιρναν από την κατσαρόλα το φαγητό, αλλά δεν μπορούσαν να το φέρουν την κουτάλα στο στόμα τους. Γι' αυτό άλλοι γκρίνιαζαν, άλλοι φώναζαν, άλλοι έκλαιγαν. Μετά άκουσε την ίδια φωνή να του λέει: «Έλα τώρα να σου δείξω και τον παράδεισο». Βρέθηκε τότε σε ένα άλλο δωμάτιο, όπου πολλοί άνθρωποι κάθονταν γύρω από ένα τραπέζι, ίδιο με το προηγούμενο. Και στη μέση ήταν πάλι μια κατσαρόλα με φαγητό και είχαν τις ίδιες μακριές κουτάλες. Όλοι όμως ήταν χορτάτοι και χαρούμενοι, γιατί ο καθένας έπαιρνε με την κουτάλα του φαγητό και από την κατσαρόλα και τάιζε τον άλλον. Κατάλαβες τώρα κι εσύ πως μπορείς να ζεις από αυτή τη ζωή εδώ, τον παράδεισο. Όποιος κάνει το καλό αγάλεται, διότι αμείβεται με θεϊκή παρηγοριά. Όποιος κάνει το κακό υποφέρει και κάνει τον επίγειο παράδεισο επίγεια κόλαση. Έχεις αγάπη, καλοσύνη, είσαι άγγελος και όπου πας εισταθείς μεταφέρεις τον παράδεισο. Έχεις πάθη και κακία, έχεις μέσα σου το διάβολο και όπου πας εισταθείς μεταφέρεις την κόλαση. Από εδώ αρχίζουμε να ζούμε τον παράδεισο ή την κόλαση. Θα περάσουμε, φίλες και φίλοι, να ακούσουμε για τη συνέχεια το δοξαστικό των Ένων του Αγίου Δημητρίου από τον Χρύσανθο Θεοδοσόπουλο. Oh.
τον Λόχες Σκληροσάμενος, ήχος τέταρτος, δοξαστικό των Ένων του Αγίου Δημητρίου. Ήταν το μέλος που ακούσαμε και μας απέδωσε από τον Άγιο Δημήτριο Θεσσαλονίκης ο Χρήσανθος Θεοδοσόπουλος περί τη δεκαετία του 70 περίπου. Πώς θα ξεπεράσω, γερόντα, τη φιλαυτία? Οι σωματικές μου δυνάμεις είναι λίγες και δυσκολεύομαι στην αυταπάρνηση και στη θυσία. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεός ούκο ξεδενώσει. Δεν ξεπερνάς τη φιλαυτία σου με το να σηκώνεις το βαρύ τουρβά του άλλου. Αυτό δεν θα το ζητήσει από σένα ο Θεός, αφού δεν έχεις σωματικές δυνάμεις. Αλλά αν ταπεινώνεσαι και σηκώνεις μια κουβέντα, μια αδικία, και αν προσθεθεί και λίγο σωματικός κόπος από αγάπη και καλοσύνη, ξέρεις μετά πως βοηθάει ο Θεός. Γέροντα, ο σωματικός κόπος και η άσκηση τι σχέση έχουν με την εκοπή των παθών? Ο σωματικός κόπος υποτάσσει το σώμα στο πνεύμα, και η νηστεία και η αγρυπνία και κάθε άσκηση, όταν γίνονται για την αγάπη του Χριστού, παράλληλα με τον αγώνα για την εκοπή των ψυχικών παθών, βοηθούν. Γιατί αν δεν κάνει κανείς αγώνα για να ξεριζώσει τα ψυχικά πάθη, την υπερηφάνεια, τη ζήλια, το θυμό, να κάνει μόνο μια ξερή σωματική άσκηση, θα θρέψει τα πάθη του με την υπερηφάνεια. Τα ψυχικά πάθη μας κάνουν μεγαλύτερο κακό από ότι το πάχος του σώματος. Αυτό είναι καλοήθης όγκος, ενώ τα ψυχικά πάθη είναι κακοήθης όγκος. Δεν λέω να μην κάνει κανείς άσκηση, αλλά να μπει στο νόημα της ασκήσεως, που σκοπός της είναι η απέκδυση από τον παλαιό μας άνθρωπο. Θα περάσουμε να ακούσουμε στη συνέχεια, φίλες και φίλοι, χειρουργικό του τρίτου ήχου σε μέλος του Αθανασίου Καραμάνη από τον Αθανάσιο Καραμάνη. Oh.
Αθανάσιος Καραμάνης, ο όντος άρχον, πάντα μας ικανοποιεί με τις μεγαλόπρεπες εκτελέσεις του χειρουργικού του τρίτου ήχου. Πώς πρέπει, γέροντα, να αγωνίζεται κανείς στην εγκράτεια? Ο αγώνας πρέπει να γίνεται ως εξής. Ό,τι έχει ανάγκη ο οργανισμός, να του το δίνει κανείς, ύπνο, φαγητό. Μετά θα έχει στόχο να κόβει τα ψυχικά πάθη, τις επιθυμίες, τον εγωισμό του, τη ζήλια του κτλ. Και μετά να κάνει εγκράτεια στο φαγητό, στον ύπνο. Τότε θα έχει νόημα η σωματική άσκηση. Και, γέροντα, πώς διακρίνει κανείς μέχρι πού φτάνουν τα όρια της αντοχής του και από πού ξεκινάει η φυλαυτία? Πρέπει να παρακολουθεί τον εαυτό του και να δοκιμάζει. Δοκιμάζοντας θα βρει τα δικά του μέτρα. Και ο μπακάλι στην αρχή, που είναι άπειρος όταν ζυγίζει, άλλοτε βάζει λίγο και άλλοτε πολύ. Όταν μετά αποκτήσει πείρα, βάζει όσο χρειάζεται. Πάντως, όταν είναι νέος, κανείς μπορεί να κάνει περισσότερη άσκηση. Όσο περνάει η ηλικία, οι δυνάμεις κάπτονται και δεν μπορεί να ζωρίσει πολύ τον εαυτό του. Αν το ζωρίσει παραπάνω, μπορεί να βλάψει και την υγεία του. Γι' αυτό κατά καιρούς χρειάζεται να κάνει μια αναθεώρηση των δυναμεών του και να προσαρμόζεται ανάλογα με τη νέα κατάστασή του. Καμιά φορά, γέροντα, όταν αισθάνομαι μια εξάντληση, με πιάνει μια δειλία και δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Μήπως είναι φυλαυτία? Όταν αισθάνεσαι εξάντληση, να εξετάζεις εάν είναι από αρρώστια. Εάν δεν είναι από αρρώστια, δες μήπως σου λείπει ύπνος ή μήπως χρειαζόταν να φας ή να ξεκουραστείς λίγο παραπάνω. Αν τίποτα από αυτά δεν συμβαίνει, τότε είναι του πειρασμού. Σήκω, άρχισε τη δουλειά σου και νικάς τον πειρασμό. Πόσο πρέπει να επιμείνω, γέροντα, στον κόπο? Μήπως με το να οικονομάω τον εαυτό μου διώχνω τη χάρη του Θεού? Όχι, ευλογημένη, θέλει να προσέχεις και να σταματάς πριν φτάσεις να μην μπορείς. Όμως, γέροντα, αισθάνομαι ότι ποτέ δεν εφάρμοσα αυτό που λένε οι πατέρες: δώσε αίμα για να λάβεις πνεύμα. Τι αίμα να δώσεις εσύ, αφού σου λείπει αίμα? Εσύ έχεις ανάγκη να σου δώσουν αίμα. Τα ψυχικά πάθη να προσέξεις. Με πόσο αγάπη και με πόση διάκριση νουθετούσε ο γέροντας τις μοναχές. Θα περάσουμε να ακούσουμε ολίγα λειτουργικά σε τρίτο ήχο και αξιονιστή από τον Χρύσανθο Θεοδοσόπουλο. Abundant, abundant, que trabota.
Ο Χρήστος Θεοδωσόπουλος μας απέδωσε λειτουργικά και άξονεστή σε τρίτο ήχο. Και με αυτά τα μέλη φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα σας δώσουμε την υπόσχεση φυσικά την επόμενη εβδομάδα να είμαστε κοντά σας την ίδια μέρα και την ίδια ώρα. Θα σας ενημερώσουμε ότι υπάρχει μια διαδικτυακή τοποθεσία της εκπομπής που μπορείτε να επισκέπτεστε πληκτρολογώντας τον τίτλο της εκπομπής «Ύμνος η Φέη είναι εργό δεσαστή». Στην επιμέλεια και στην παρουσία της εκπομπής ήταν ο Παναγιώτης Γαλάνης. Φίλες και φίλοι, από την εκπομπή «Ύμνος η Φέη είναι εργό δεσαστή», χαίρετε εν κυρίω πάντοτε. «Ύμνος η Φέη είναι εργό δεσαστή». Μια νοσταλγική περιπλάνηση σε βυζαντινούς δρόμους της απαράμιλης ψαλτικής τέχνης. Αναδρομή ύφους και ήθους πάνω σε ψυχής ήχους. Παρουσίαση Παναγιώτης Γαλάνης.